είναι αντίθετη σε αυτό. Θα έλεγα προηγουμένως για το 1966 και ο κύριος Δήμου πάλι ως περασπιστής με τη ροφέα της παραπληροφόρησης είπε ότι δεν υπάρχει 1966. Ο κύριος Υπουργός εδέχθη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει τσιπ 666. Είπατε ότι το τσιπ στις Βρυξέλλες είναι 666. Αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός είναι ότι πάνω στο έντυπο υπάρχουν διάφοροι κωδικοί. Αυτό το έντυπο λοιπόν έχει το 666. Για να μπει στο κομπιούτερ πρέπει το μικροτσιπ να είναι συγχρονισμένο στο 666. Δεν να μπει έτσι 666 το χαρτί. Να το βάλω στο κομπιούτερ το δικό μου. Καλά, που δεν έχει. Εντάξει, δεν γνωρίζετε από κομπιούτερ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο συντονισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς είστε υπεύθυνος. Ο κ. Μπαδήμας είναι υπεύθυνος, ο Υπουργός. Ναι, αλλά δεν σας είπα αυτό που λέτε εσείς. Ερωτήθηκε στη Βουλή να απαντήσει επίσημα στα γραπτά της Βουλής και δεν απάντησε. Και σήμερα έδωσε την απάντηση ο κ. Μπαδήμας. Με συγχωρείτε, αλλά ο Υπουργός δεν είναι υποχρεωμένος να απαντάει σε πράγματα τα οποία είναι τελείως παράλογα. Με συγχωρείτε που το κατά λέω. Άποψη, αλλά αυτή η ιστορία του 666 είναι τελείως παράλογη. Είναι παραλογία, κύριε Δήμου, ότι αυτό ο λαό έχει μείνει ανάδελφο και αυτή η χώρα. Εν μέσω μοιριάδων εχθρών και βαρβάρων, αν συνεχίσει να πορεύεται έτσι. Έμεινε όρθια η χώρα, κύριε Δήμου, για να λέτε αυτά που λέτε σήμερα, από την πίστη. Όχι από τα βαριά όπλα, ούτε από τον πολυάριθμο στρατό. Επιτρέψτε λοιπόν να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα πιστοί που πιστεύουν στην πατρίδα και στην πίστη. Μερικοί πιστεύουν στο Βαλάντιο. Κύριε Γιακουμάτο, χωρίς να πιστεύω στο Βαλάντιο, πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά. Το ερώτημά σας είναι γιατί και πώς συνδέονται. Πρώτα θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Γιατί συνδέονται με τη σωτηρία και την πίστη. Γιατί απλούστατα, από την σύνοδο δηλαδή και από, από το Άγιον Όρος, γιατί απλούστατα και ο Χριστός συνέδεσε το χάραγμα αυτό του Αντιχρίστου με την πίστη και με την σωτηρία του ανθρώπου. Θα σας διαβάσω το χαρακτηριστικό χωρίο με δύο λόγια εδώ, τι λέει η αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη για αυτό το χάραγμα. Ή τις λαμβάνει, είναι στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 9 με 11. Ή τις λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και βασανιστήσεται εμπειρή θείο ενώπιον αγγέλων Αγίων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων. Με άλλα λόγια, λέει εδώ ότι όποιος λαμβάνει αυτό το χάραγμα, όποιος παίρνει αυτόν τον αριθμό, δεν κάνει μια απλή πράξη συμβατική στη ζωή του, αλλά νοηματοδοτείται πλέον η ζωή του στην παρούσα ζωή, αλλά και στην αιώνια. Και μάλιστα νοηματοδοτείται αρνητικά. Χωρίζεται δηλαδή από τη σωτηρία, όταν λέμε σωτηρία εμείς θεολογικώς, εννοούμε την μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού. Εχάνει την ποιότητα, την κατεξοχήν, αυτήν την οποία ήρθε να δώσει ο Θεός στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα το πώς γίνεται αυτό, πώς δηλαδή το χάραγμα αυτό, πώς ο αριθμός αυτός μας χωρίζει, συνδέεται με την πίστη και συνδέεται με τη σωτηρία, μας το λέει πάλι ο ίδιος ο Χριστός με τα λόγια, τα χαρακτηριστικά, ότι για να σωθεί κανείς χρειάζεται να πιστέψει και να βαπτιστεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Τι σημαίνει ετούτο? Επειδή τα λόγια του Χριστού είναι αδιάψευστα, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, λέει ο Χριστός, αλλά οι λόγοι μου ου παρελεύσονται. Αυτά τα οποία είπε δηλαδή ο Χριστός δεν τα συζητούμε, απλώς τα αποδεχόμαστε, γιατί αυτά, η αποδοχή αυτή, η ελεύθερη αυτή αποδοχή μας εντάσσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος με την βάπτισή του παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και εισέρχεται στον χώρο της ελευθερίας του Θεού. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Και θα σας διακόψω για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Σας ακούω σαν να ήμουν στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και σας άκουγα όπως ακούν και οι άλλοι. Λέτε τα λόγια του Χριστού δεν τα συζητούμε. Γιατί είναι ζήτημα πίστης. Τα αποδέχεσαι, δεν τα αποδέχεσαι. Πολύ φοβούμαι ότι πάρα πολύ εύκολα στείνεται ένα επιχείρημα πάνω σε αυτό. Να το, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό.
δεν τα συζητάς. Είναι κλασικό ευρωπαϊκό επιχείρημα. Ο διάλογος είναι το μείζον όπλο, ακόμα και αν είναι ψευδοδιάλογος. Δηλαδή να θέτουμε τα πράγματα επιτάπητος και να λέει ο καθένας την άποψή του με ένα χρονόμετρο. Θα σας παρακαλούσα να σταθείτε λίγο σε αυτό, γιατί είπατε μια φράση που θα ήθελα διευκρίνηση. Εν ελευθερία δεν τα συζητούμε, είπατε. Δηλαδή τα αποδεχόμαστε εν ελευθερία. Και αυτό το δεύτερο κομμάτι δεν διωγγώνεται ποτέ στο αντιπιχείρημα που διατυπώνει κάποιος. Εδώ πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα συζητάμε για κοσμικά πράγματα ελεύθερα και σε διάλογο και αναζητούμε την αλήθεια. Και άλλο, η προσφερόμενη αλήθεια, η προσφερόμενη ελευθερία μέσα στην Εκκλησία, η αποδέσμευσή μας δηλαδή από τις εξαρτήσεις του πονηρού, μας δίνει την δυνατότητα να ζούμε αληθινά αυτήν την ζωή στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Μάλιστα. Δηλαδή, το ότι δεν τα συζητούμε δεν σημαίνει ότι αυτοκαταργούμεθα, αυτοακυρωνόμαστε, αλλά το ίδιο το βάπτισμα είναι μια ένταξη σε μια νέα πραγματικότητα η οποία νοηματοδοτεί και αυτήν εδώ την παρούσα μας ζωή και τις παρούσες σχέσεις. Είναι πράγματα τα οποία δηλαδή για να τα αναλύσει κανείς θα πρέπει να πει πάρα πολλά μάλιστα. προκειμένου να γίνουν κατανοητά. Εδώ απλώς το θίγω το θέμα. Μάλιστα, σε μια... μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ήθελα λοιπόν στη συνέχεια να πω ότι τα πράγματα δηλαδή τίθενται από το ίδιο το αδιάψευστο στόμα του Χριστού. Ότι δηλαδή για να αν κανείς επιδιώκει τη σωτηρία του να ξέρει ότι δεν μπορεί με συμβιβασμούς τέτοιου χαρακτήρα που λέγονται στον κόσμο, ότι δηλαδή δεν πειράζει αν θα πάρεις ένα χάραγμα, αυτό είναι κάτι εξωτερικό, δεν σε αφορά. Βλέπουμε εδώ ο Χριστός με ένα πολύ κατηγορηματικό τρόπο να το λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ότι όποιος το πάρει με αρνείται. Τρόπον τινά, θα το λέγαμε ελεύθερα. Είναι σαν να λέμε ακυρώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ακυρώνεται η σωτηρία του ανθρώπου. Ως προς τις σωτηριολογικές δηλαδή προεκτάσεις του, το βάπτισμα πάβει να ισχύει. Αποβαπτιζόμαστε, θα έλεγε κανείς ελεύθερα, στην πραγματικότητα όταν δεχθούμε αυτό το χάραγμα. Και αυτό βέβαια δεν είναι άποψη προσωπική κάποιου, της διαρκούς Ιεράς Συνόδου έστω ή του Αγίου Όρους, αλλά είναι η θέση της αλήθειας ως πρόσωπο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό είπα ότι δεν συζητάμε κάτι το οποίο είναι η αυτοαλήθεια στην αποκάλυψή της. Τη δεχόμαστε, την ζούμε και την απολαμβάνουμε. Επομένως, σας δίνω αμέσως το λόγο στον πατέρα Μεταλλινό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κακώς οι ιερωμένοι, οι ιερείς, οι ρασοφόροι, υπακούοντας στο τυπικό οργανωτικό, είτε της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, είτε της Ιεράς Συνόδου, πράττουν κάτι το οποίο αντίκειται σε όλα όσα προακούσαμε, κάθε άλλο παρά. Δηλαδή, όχι. Είναι το πνεύμα της Ιεράς Συνόδου και το πνεύμα του Αγίου Όρους στη γραμμή όσων ακούσαμε περί αληθείας και επομένως οι τρόποι δράσης μετά είναι τρόποι αντίστασης στην αποβάφτιση. Ακριβώς. Που συνεπάγεται το χάραγμα. Ακριβώς. Συγγνώμη που μπορεί να ρωτάω και λίγο αφελώς, αλλά εγώ δεν είμαι, όχι, πολύ δεν είμαι ειδική. Το... Ό,τι καταλαβαίνω ρωτάω. Πολύ σωστά το θέσατε το θέμα, διότι εδώ πρόκειται για το κατεξοχήν είναι του ανθρώπου. Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε διαστάσεις βέβαια χαρισματικές, μέσα σε διαστάσεις δηλαδή ποιότητας πνευματικής της ζωής και όχι την βιολογική. Μάλιστα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου, άρα μείζον θέμα αφορά την συνείδηση του ανθρώπου και μάλιστα εμείς το λέμε θεολογικά την δογματική του συνείδηση, με όλα τα συνεπαγόμενα που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Αν σήμερα η ηθική συνείδηση επικαλείται από κάποιους αντιρρησίες συνειδήσεως, αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει για τον πιστό όταν αυτά τα οποία λέγονται βάλουν κατά της ελευθερίας του, κατά του καθαυτό είναι το εν Χριστώ δηλαδή, και καλείται να αρνηθεί, να απεκδηθεί αυτό το οποίο είναι. Όταν λέμε, όσον αφορά, συγγνώμη μισό λεπτό, για αυτό που είπατε για την Ιερά Σύνοδο και για το Άγιον Όρος, δεν πρόκειται για μία υπακοή τυφλή σε αυτά τα οποία ακούμε, αλλά αυτά απλώς συνάδουν με το καθαυτό είναι του κάθε πιστού. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, Εκκλησία είμαστε όλοι. Και ως βαπτισμένοι έχουμε εν ημίν αυτήν την συνείδηση ως πιστοί του τι είμαστε. Μας το πληροφορεί αυτό η ίδια η χάρη που πήραμε του βαπτίσματος, εφόσον βεβαίως τηρούμε αγαπητικά τις εντολές. Γιατί για να μην θεωρηθεί το πράγμα μαγικός, βαπτιζόμαστε, άρα σωζόμαστε. Έτσι. Βαπτιζόμαστε και σωζόμαστε, έτσι, εφόσον αγαπητικώς τηρούμε αυτά τα πλαίσια της ζωής που μας δίνει το βάπτισμα. Και αυτά θέλει να διασφαλίσει η Ιερά Σύνοδος και το Άγιον Όρος, βέβαια ως ηγετική. Ηγετικά πρόσωπα, γιατί το σώμα αυτό της Εκκλησίας δεν είναι χίδιν, αλλά είναι ιεραρχημένο. Και οι ποιμένες μας έχουν αυτή την ευθύνη να επισημάνουν στον λαό τον κίνδυνο που συνεπάγεται αυτό, η ακύρωση του είναι τους εν Χριστώ.
Κάτι θέλει να πει ο Παπαδόπουλος. Για λόγους συναδελφικούς ήθελα να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου και τη χαρά μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο καθηγητή για όσα είπε, διότι βλέπετε μας ενώνεται κύριε καθηγητά μέσα στο κοινό πλαίσιο, στο κοινό χώρο ζωής μας και υπάρξεώς μας. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω για να έτσι υπογραμμίσω ιδιαίτερα τα όσα είπε ο κύριος Τσελεγκίδης, ότι και άλλος εκλεκτός συνάδελφος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Θεολογικής Σχολής, ο κύριος Γεώργιος Μανζαρίδης, έχει ήδη τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα και χαίρομαι διότι βρισκόμαστε όλοι σε αυτή την ενότητα. Για να καταλήξω όμως κάπου, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Εγώ το κατάλαβα αμέσως ο συνάδελφος και κινούμενος στον ίδιο χώρο αυτό το ότι είπε ότι τα λόγια του Χριστού δεν συζητούνται. Με ποια έννοια? Μας παρουσιάζουν, όπως ο κύριος Τσελεγκίδης τα ανέπτυξε, τον άνθρωπο στην αυθεντικότητά του. Δεν είναι ότι δεν συζητούνται. Και να συζητηθούν, πάλι στο ίδιο θα καταλήξουμε. Διότι ακριβώς παρουσιάζεται ο άνθρωπος σε μια ποιότητα ζωής, σε μια ποιότητα υπάρξεως, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί από οποιοδήποτε κοσμικό ανθρωπισμό ή ουδήποτε κόμματος ή ασδήποτε παρατάξεως. Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω όλους σας, μόλις απευθύνεται αμέσως το λόγο στον κύριο καθηγητή, απλώς το λέω για όλους. Και αρχής γερωμένης από τον κύριο καθηγητή που είναι στη Θεσσαλονίκη και τον σεβόμαθα ως ομιλούντα πρώτο σε αυτή τη φάση λόγω αποστάσεως. Παρακαλώ πολύ. Έχω μία πληθώρα ερωτήσεων, η οποία μόλις φτάσουμε σε ζητήματα τέτοια, δογματικής, 666 Χριστού και Αντιχρίστου, θέτει το εξής ερώτημα, το οποίο ακούγεται μυρολατρικό, αλλά επειδή είναι πληθώρα, δεν μπορώ να σας το θέσω σε όλους σας. Μα αφού οι προφητείες τα λένε και έχουν επιβεβαιωθεί, το χάραγμα ή και όσα δεν έχουν επιβεβαιωθεί είναι στο δρόμο της επιβεβαίωσης, τι δύναται να πράξει κανείς? Γιατί πασχίζετε, γιατί ασχολείστε? Δεν θέλω να σας τις πω μία-μία. Τη συνοψίζω σε ένα ερώτημα. Κατάλαβα. Έχω μπροστά μου ένα πάκο τέτοια. Τι λέτε? Τα λέγανε και γίνανε. Άρα και τα χειρότερα που λέγανε και τα καλύτερα που λέγανε γίνονται. Τι το παλεύετε το πράγμα? Αφήστε το έτσι, κυσμετικά να το πω, να πάει από μόνο του. Και εκεί είναι που εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Είναι πολύ απλό, εύλογο βεβαίως, αλλά πολύ απλό το ερώτημα για να απαντηθεί. Ο περισσότερος κόσμος, ίσως εδώ που έθεσε το ερώτημα, έχει τον πειρασμό ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν και χωρίς αυτό να, χωρίς δηλαδή να ληφθεί υπόψη η ελευθερία του. Βεβαίως και θα συμβούν και θα υπάρξουν άνθρωποι μέσα στην πρόγνωση του Θεού, γνωρίζει ο Θεός, ποιοι θα κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας τους και για λόγους ενδοτικότητας, επειδή έχουν κοσμικευτεί και θέλουν κακώς νοούμενα το συμφέρον τους, γιατί το βλέπουν αυτονομημένα από τον Θεό, σαν να μην υπάρχει ο Θεός που θα φροντίσει για αυτούς, ότι θα μπουν στο σύστημα αυτό το οικονομικό και με το χάραγμα αυτό θα μπορούσαν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί απιστίας. Διότι ο Θεός θα βρει τον τρόπο, άλλωστε η κυριαρχία του Αντιχρίστου θα είναι 3,5 χρόνια, είναι φανερό, αν είναι κυριολεκτικά αυτά που λέγονται μέσα στην αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, και ο Θεός που φροντίζει για τους κόρακες και για τα απλά πράγματα θα φροντίσει και για αυτόν. Θέλω να πω ότι εδώ δεν ακυρώνεται η ελευθερία. Ο άνθρωπος έχει τιμηθεί με την ελευθερία από τον ίδιο τον Θεό και μπορεί να ανθίσταται και στον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός σέβεται αυτή την ελευθερία. Επομένως, ο ίδιος είναι ρυθμιστής και της ποιότητας ζωής του. Και αυτό ζητάτε από τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, ζητάτε ο άνθρωπος να τοποθετηθεί. Με το να τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ελευθερία του. Και θα επιβραβευτεί αυτό από τον ίδιο τον Θεό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που φοβάται ο κόσμος είναι εκ του πονηρού. Νομίζω ότι συντασσόμενος με τον πονηρό που φαίνεται αυτή τη στιγμή πανίσχυρος, ότι θα μείνει μόνος. Όχι, δεν θα μείνει μόνος, αλλά θα μείνει με τον Θεό. Και όποιος μένει με τον Θεό είναι με τον νικητή. Δηλαδή, αυτά που λέει η Εκκλησία τελικά είναι πολύ αισιόδοξα και δεν είναι καθόλου απεσιόδοξο. Θα συμβούν βεβαίως. Γιατί μέσα στην ιστορία την οποία κατευθύνει ο Θεός έχει προγραμματιστεί αυτό το πράγμα να γίνει από τον ιό της απολίας και τα λοιπά και από αυτούς που θα συνταχθούν με αυτόν. Αλλά ο άνθρωπος έχει ακέραια την ευθύνη γιατί είναι ελεύθερος. Αν δεν είχε την ελευθερία δεν θα είχε και την ευθύνη. Λοιπόν, η καλή χρήση αυτής της ελευθερίας θα του δώσει αυτήν την ευτυχία που ουσιαστικά επιδιώκει. Δηλαδή, όταν λέω, είπα προηγουμένως ότι δεν συζητούμε αυτά τα πράγματα, δεν τα συζητούμε διότι είναι αυτοαλήθεια και αυτοελευθερία και αυτοεπιβεβαίωση αυτού που θέλει ο άνθρωπος για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί στην αυθεντικότητά του. Καταλάβατε. Μάλιστα. Εγώ κατάλαβα πλήρως και αυτή. Καθηγητά. Ναι. Πέρα από το να σας ευχαριστήσω, διότι υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι λέγουν και σήμερα ακόμα ότι εάν βάλουμε εξωτερικά το 666, αφού είμαστε σφραγισμένοι, δεν χάνουμε τη Θεία Χάρη.